Ξεκινάει το ΠΑΟΚ ΟΣΕΡΑ εδώ στον Λίμπερο. Από τώρα μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η πρώτη είναι από το NewsFish, το οποίο μας ενημερώνει για ένα τροχαίο σήμερα στην Περιφερειακή, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Πέφτουν τα σύννεφα. Ιωταχή εξετράπη κάτω από άγνωσες μέχρι στιγμής συνθήκες στην Περιφερειακή, συγκεκριμένα κοντά στο Κωνσταντινοπολίτικα. Δυνάμεις της τροχέας και του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο, όμως διαπίστωσαν ότι ο οδηγός ήταν άφαντος. Είχε δουλειά ο άνθρωπος, δε. Δηλαδή, σου λέει που λέει και ο Ζήκος χθες, σου λέει, οδηγούσε, του έφυγε. Κάπου, μάλλον, ποιος ξέρει, εντός δρόμου, εκτός δρόμου. Και υπήρχε το ατύχημα, ενημέρωσαν άλλοι, μάλλον, ότι έχουμε ατύχημα στον Περιφερειακό, πήγαν εκεί γρήγορα τροχέα και ΕΚΑΒ, να δουν τι συμβαίνει, να... και οι άνθρωποι, οι τραυματιφορείς, να μεταφέρουν, να παράσουν πολλές βοήθειες, και ο οδηγός έφυγε. Φίλε, μάχεις δουλειά, τι έκανες. Πού πας, φίλε. Με τι έφυγε, με τα πόδια. Ναι. Αφού χτύπησε. Εγώ μια φορά είχα κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Και είχα, ναι, και πήγα τηλέφωνο από ένα ταξί. Μου άρχισε να μου τη δίνει, τηλέφωνο από ένα ταξί, ήρθε με πήρε, με πήγε σε Βουρβουρού και βρήκα δωμάτιο εκεί. Δεν βλέπω να έχει σχέση αυτό που λες με την υπόθεση. Πώς δεν έχει, το ίδιο πράγμα. Ένα ταξί πήρε, πήγε, ήρθε το ταξί, τον πήρε και έφυγε. Με λίγα λόγια, το εθνικό δίδαγμα είναι ότι το ταξί είναι πιο γρήγορο από το ΕΚΑΒ και, το... και την αστυνομία. Α, λες ότι αυτός πήγε στο νοσοκομείο μόνος του. Όχι, δε, σιγά με χτύπησε. Α, δεν χτύπησε. Γιατί έφυγε, ύποπτο. Υπόπτω το. Γιατί δε. Ποιος ήτανε. Μα μήπως ήταν μεθυσμένος. Τι ώρα. Το πρωί. Και πού ξέρει ότι είναι μεθυσμένος αυτός. Παράξενη υπόθεση. Τι που οποία... ξέρει πως είναι μεθυσμένος αυτός. Εσύ είναι σε αυτή δεν το ξέρουν. Τι λες. Δεν ξέρω εγώ. Ο άνθρωπος που δεν σούρασε ποτέ. Να σου πω εγώ. Μια χαρά το ξέρεις. Α, το ξέρεις. Το λες κιόλας. Τι το λες δε. Εγώ... Γιατί δεν οδηγάμε εμείς χαζοί είμαστε. Λίγο. Θα ήμασταν πρωταθλητές στους πόντους. Λοιπόν, με αυτή την είδηση ξεκινάμε. Α, υπάρχει και άλλη είδηση που έμεσα μας ενδιαφέρει. Γιατί εμείς ασχολούμαστε... Εκείνη η είδηση που σκότωσε ο... Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν η παπάς ήτανε. Που σκότωσε τη γυναίκα του επειδή άλλαζε κανάλι την American Soccer. Μόνο αυτή με ενδιαφέρει εμένα. Στο Dancing with the Stars η Χριστίνα Βραχάλη. Γνωστό είναι αυτό. Άρα έχουμε να υποστηρίζουμε την αθλήτρια του Ηρακλή στο Survivor. Πώς την είπαμε, Δαλάκα. Βάβο. Και Βραχάλη υποστηρίζουμε. Βραχάλη είμαστε παραδοσιακά. Dancing with the Stars. Το ήξερα αυτό. Θα μπορούσα να το γράψω αποκλειστικό. Μου το είχε πει δηλαδή. Uh-huh. Γιατί να μην είμαι ο Γουμενίδης. Γιατί να μην είμαι ο Φουρθιώτης. Θα το φάω το Φουρθιώτη από το Εψιλόν. Να ξέρετε, το δουλεύω ήδη. Δε φεύγει. Το δουλεύω. Να πάει ο Κλάους στο Survivor. Έχει. Παίζει το Ισραήλ ποδόσφαιρο. Τον είδα. Ξεκινάμε τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα χαντμπολικά. Έξαλλος ο Γιάννης Παρασκευαής το πρωί. Τον ξυπνήσαν από ό,τι κατάλαβα. Έφυγε ο Γουργούμης από τον ΠΑΟΚ, ο γκολκίπερ, και πήγε στην Τουρκία. Έξαλλος. Πήγε στην Τουρκία, τι εννοείς, δηλαδή, μετανάστης. Στην Μπούρσα Σπορ. Α, ναι. Φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 4 και του Φακούντο Περέιρα. Ο οποίος άλλαξε πάλι ομάδα. Ναι. Τι καλό. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν... Καλός παίχτης σε άλλου είδους ομάδα. Φοβερό αριστερό πόδι, ρε φίλε. Φοβερό. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι το ποδόσφαιρο μόνο αυτό. Εκεί κάνετε το λάθος όλοι. Πρεσάρι. Τώρα πιέζει. Πρεσάρι και εντάξει. Τι το πρεσάρι, είναι κομμάτι. Αν εγώ σκίζομαι και κάνω 14 χιλιόμετρα και ο άλλος κάνει 2, δεν γουστάρω να είμαι συμπαίκτης του. Ρώτα αυτούς που πήγαν στο Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Ο Μέση περπατούσε σε όλο το παιχνίδι. Όχι, ο Μέση είναι ο Μέση. Καταγράφηκε κιόλας. Χρήσα να το θυμίζεις. Που όταν γινόταν κάτι στον Άρη το σύγκρινε με την Μπαρτσελόνα. Ναι, δεν είναι. Για άλλους λόγους. Ναι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Ο Μέση είναι ο Μέση. Είναι ένας. Είναι και έτσι. Ο Μέση είναι ο Μέση. Πήγαινε, πες εσύ Μπούσκετς που βγάζεις λεφτά από το Μέση 10 χρόνια. Ότι εσύ Λιονέλ γιατί δεν τρέχεις. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρος ηγέτης. Και. Με τις ιδιορυθμίες του. Αλλά όταν θα σφίξουν οι κόλλοι, θα πάρει την μπάλα, θα περάσει 5 παίκτες, 2 μπολμπόι, 3 οπαδούς και έναν πίνακα της ΔΕΗ και θα σκοράρει.
ο Φακούντο Περέιρα στον Πανιόνιο θα έκανε 10 γκολ. Και στον ΠΑΟΚ έχει 10 γκολ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Μόνο στο πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Πώς. Δεν είναι τυχαίο ότι αλλάζει ομάδα κάθε τρεις και λίγο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και άλλα στοιχεία. Πρέπει να έχει αθλητικά προσόντα. Και μέσα από τα αθλητικά προσόντα χτίζει τα υπόλοιπα. Έχει ο Μπακασέτα αθλητικά προσόντα. Δεν έχει, γι' αυτό και είναι δεύτερα ράτζα. Βασικό στην Εθνική Ελλάδα παίζει. Δεν παίζει βασικό. Επειδή έχει αριστερό πόδι. Σουτ. Είναι λάθος αυτό με τον Μπακασέτα. Τα έχει ζωή αυτά. Κατά τα άλλα, τα νέα του Μολέντο. Θα έχουμε το ένθετο της εκπομπής. Μία μεταγραφή που ξεκίνησε για αγορά και διαπιστώθηκε στη διάρκεια ότι είναι δανεισμός. Τώρα συζητιέται ενδεχόμενο να έρθει στο ΠΑΟΚ για κάνει 3 ώρες. Δεν δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε το θέμα, αλλά παρόλα αυτά πριν το καταγράψουμε, να δούμε τι γίνεται και από ΠΑΟΚ και από Παναθηναϊκού. Συνεχίζουν και οι τρεις πλευρές να θέλουν να γίνει μεταγραφή πάντως. Ναι. Δεν ξέρω. Παρά τα εμπόδια, παρά τις δυσκολίες, παρά το Παναθηναϊκός δεν ξέρει από ποιον εκπροσωπείται, από ποιος υπογράφει, ποιος δίνει το OK, ποιος αποφασίζει. Τυχερός ο Μολέδο που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτόν. Θα βάλει και κάτι παραπάνω στην τσέπη του. Και είναι στο επίκεντρο. Με αυτή τη διαδικασία. Σε λίγο θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι η μέρα που τα ξαναλέει ο ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή. Αλλά έχουν προκύψει θέματα και πάλι τον Παναθηναϊκό. Χθες τέτοια ώρα περίπου λέγαμε για το χρηματικό ποσό και για τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει οι ομάδες ότι θα μετακινηθούν, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν αποφασίζει αυτός που διαπραγματεύεται και λόγω αντιδράσεων καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουν τώρα ποδοσφαιριστές. Θέλουν παραπάνω χρήματα. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Θα δούμε πού θα καταλήξει μάλλον σήμερα, όπως μάλλον σήμερα περιμένουμε και τον Αζεβέδο. Το γεγονός είναι ότι είναι 11 Γενάρη και ακόμη δεν έχει κλείσει. Τυπικά ένα θέμα. Έτσι δεν είναι. Έχει ο Θεός. Τι έχει ο Θεός, δε. Έχει ο Θεός. Τι έχει ο Θεός. Κέφια. Ότι έχει κέφια είναι το μόνο σίγουρο. Τέλος πάντων. Τι να πεις τώρα. Γιατί άμα τα λες, σε χρεώνουν, το κάνεις έτσι, το κάνεις αλλιώς. Εντάξει, τέλος πάντων. Όχι, όλα με επιχειρήματα πρέπει να. Πάντα έχουμε επιχειρήματα, Δημήτρη. Δεν είπαμε ποτέ κάτι χωρίς επιχείρημα. Δεν είπαμε κάτι. Το να ξεκινήσει διαπραγμάτευση χωρίς να ξέρει τι θέλει ο παίκτης είναι ηλίθιο, αν μη τι άλλο. Ή τι έχει κάνει ο παίκτης. Δε, τι άλλο επιχείρημα να κάνεις. Στα παγκόσμια χρονικά των μεταγράφων δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και είναι αυτό που λέμε τόσο καιρό. Ότι δεν ξέρει τη δουλειά ο άνθρωπος. Δεν την ξέρει τη δουλειά. Αλλά εντάξει. Εμείς είμαστε κακοί και αυτός θέλει το καλό. Οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα. Αν είναι αυτός ο ρόλος μας. Φίλος γράφει, το γεγονός είναι ότι όταν μια μεταγραφή 4 μηνών τραβιέται για ένα δεκαήμερο, δεν μπορούμε να κράζουμε για γκρινιάριδες στους παοξίδες. Αυτό αφορά το blog που έγραψε ο Γρηγόρης. Ναι. Και εγώ ψηλοδιαφωνώ μαζί του. Εντάξει, ναι, διαφωνούμε. Νομίζω ότι τα ερωτήματα που θέτει ο κόσμος είναι σωστά. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε και στην πορεία. Άλλα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Αγώνα έχει την Κυριακή. Παίζει η Κυριακή μεσημέρι με την Κέρκυρα. Υπάρχει μια απεργία στα... Φέριμποτ. Εκεί είναι απεργία. Πού είναι απεργία, στο μουσείο της πριγκίπισσας Αμαλίας. Ναι, δεν είναι απεργία το καράβι. Το ίδιο όχι. Μπορείτε να μην κουνάς την κάμερα. Σταθερό χέρι. Ναι. Δεν είναι απεργία το καράβι, όχι. Δεν είναι απεργία το καράβι. Αν και θα το δούμε και αυτό σε κάποια φάση. Δηλαδή. Είναι το μόνο σίγουρο. Απεργεί... Απεργούν οι λιμενεργάτες. Από Αλβανία μπορούν να πάνε τα παιδιά. Είναι οι αλκοολιμπόντας πήγανε. Δεν είναι μακριά από την Κασιόπη. Φυσικά. Δίπλα είναι. Δηλαδή εγώ το κάνω μετά τη δίαιτα. Με θαλάσσιο ταξί το κάνεις. Όχι, το κάνω ρε. Και άμα πεις ότι το κάνεις, αλλιώς πεθαίνεις. Δεν το κάνεις.
Δεν θα μιλήσει η ψυχή. Πόσους μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ στην Κέρκυρα? 350 είναι τα εισιτήρια που πήραμε. Το γράψατε στο ΠΑΟΚ 24? Όχι. Να γραφτεί. Μόνο 350. 350 και μετά είναι και ο Σιαμαίος 4, ο... Πάνω από 600-700. Ο Επικοντό 4 θα εμφανιστεί. Είναι χαμηλά τα τείχη εκεί. 350 είναι μόνο στην Κέρκυρα. Μην υπερβάλλεις τώρα. Με το μικρό τους ξέρουμε. Με το μικρό τους ξέρουμε. Ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Αλέξης, ο Βασίλης. Τι? Ναι, ναι. 24 ώρες για πότε γίνεται 48 ώρες όμως. Έχουμε ένα θεματάκι. Λοιπόν, μια 600 θα είμαστε σίγουρα, γράφει ένας φίλος. Τουλάχιστον 600-800 θα είμαστε. Άρα δηλαδή θα είναι, όπως βλέπεις, απέναντι. Μισή κερκίδα απέναντι. Και πού ακόμα. Ποιο ρε, στον Ατρόμητο, αν όλα πάνε καλά, ναι, μπορεί να έχουμε και 3.500-4.000 κόσμο. Να ξέρεις. Πού θα μπουνε. 5 χωράει. Το γίνει ολόκληρο. Ναι. Θα μπουν και στο κλειστό δίπλα. Και στο κλειστό θα παίζουν και μπασκετάκι. Με Κορονιό, Μιλωνάκι, Κασουρίδι. Πω πω. Χοντρό κλαδί. Είδα τον Κορονιό προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρώτος. Ίδιος είναι. Ναι, επειδή μικρό έδειχνε από μικρός. Στα 18 του έδειχνε 45. Ίδιος, πραγματικά ίδιος. Λοιπόν, με αυτά λίγο πολύ θα ασχοληθούμε. Περιμένοντας οριστικές εξελίξεις για τα δύο θέματα που λίγο έχουν κουράσει. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για να μπούμε και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων στην πορεία. Με αυτά και με αυτά έχουμε και τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους Άγγλους κλπ. Να επιμένουν για τον Μπρίγιοβιτς. Δεν πάει πουθενά ο Μπρίγιοβιτς. Ναι, δηλαδή δεν Μπρίγιοβιτς μπορούμε θα μείνει εδώ. Να διανοηθούμε ότι υπάρχει ένα στο εκατομμύριο να αλλάξει η θέση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν, όλα τα περιμένουμε. Όλα, αυτό εγώ δεν Γιώργο Σαββίδη πιστεύω. Όχι, είναι πολύ χοντρό. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά οκ, εντάξει, η Ρέν επιμένει να δούμε πού μπορεί να φτάσει η τιμή αυτού του ποδοσφαιριστή και τώρα αλλά και το καλοκαίρι όπου προφανώς ίσως και να παραχωρηθεί με αυτά και με αυτά. Λοιπόν, πρώτη ώρα με Regina είδη και αξεσουάρ μπάνιου υδραυλικά είδη reginabanio.gr για τον κατάλογο με όλα τα προϊόντα της Regina. NAC Shoes. Ο ΠΑΟΚ ντύνεται με NAC Shoes. Οι παίχτες στα στελέχη για όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν 17-18. Είναι στην πλατεία Αγίας Σοφίας στα δύο καταστήματα αλλά και στο Κόσμος. Και εκτός έχει τώρα. Έχει και εκτόσεις. Και stichiman.gr. Και σήμερα στοιχηματισμό σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Τα πάντα στο Stichiman. Αυτός που βγάζει τις αποδόσεις στην Ευρωλίγκα είναι ένας θεός. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένας θεός με τις διαφορές και με αυτά πραγματικά, με τα rebound, στους παίκτες, τα ειδικά. Είναι θεός, ρε φίλε. Δηλαδή, αν πληρωθείς, θα πληρωθείς για ένα rebound. Στους πόντους, θα πληρωθείς για έναν πόντο ή θα πληρωθείς για έναν. Είναι απίστευτος, πραγματικά δεν ξέρω πώς το κάνει. Το μέσο όρο δεν βγάζει. Το μέσο όρο βγάζει, πόσους αλλά είναι και η φόρμα, είναι και χίλια δυο. Πόσους βάζει ο Γκος κατά μέσο όρο, 15. 15 δίνει την απόδοση. Δεν δίνει 15, πιο πάνω τη δίνει. Ανάλογα το παιχνίδι, μετράει και αυτό. Ποιος είναι αντίπαλος, ποιος παίζει απέναντί του, τι άμυνα παίζει ο αντίπαλος, τι πόντους δέχεται, δεν είναι τόσο απλό. Πολύ δουλειά θέλει αυτό. Αυτό σου λέω, ρε αγόρι μου, είναι θεοί. Πραγματικά, δηλαδή, αν πιστεύω ότι κάποιοι είναι πιο άξιοι από μένα στη δουλειά τους, δεν καταλάβες, ναι. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι αυτοί που βγάζουν τις αποδόσεις στο μπάσκετ. Είναι θεοί. Πραγματικά. Τώρα αυτό το λες υπέρ της Stichiman. Αλλά κατά του παίκτη. Ρε φίλε, η εταιρεία είναι εταιρεία. Δουλειά κάνει. Σαν να λες τον παίκτη, δεν κερδίζει ποτέ στο μπάσκετ. Γιατί οι άλλοι είναι μάγοι. Δεν σου κάνουν, δεν σε κλέβουν. Όχι, δεν κλέβουν. Σου βγάζουν ακριβώς τα ποσοστά έτσι όπως πρέπει. Στίχημα λοιπόν από. Με τη μικρότερη γκανιότητα η στίχημα, εντάξει. Από αυτοκίνητο, από Android, από iOS. Μπαίνετε από παντού. Κάποια πρώτα μηνύματα να δούμε δικές σας αντιδράσεις για αυτά τα οποία. Λέμε το γήπεδο του Ατρομήτου χωράει 9.000 κόσμο, λέει φίλος. Αν όλα πάνε καλά, λέει πρώτη τελευταία αγωνιστική, μπορεί να έχω καμιά δεκάρα να κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Δεκάρα χιλιάδες. Άλλος φίλος γράφει για τον Μίχελ. Μίχελ, φίλο, όχι Μίχελς. Δηλαδή πάλι αυτό στέει. Δεν γίνεται να το τα χρεώνουμε όλα. Ναι, φταίει, αλλά όχι. Sorry. Ναι, φταίνε, αλλά όλοι, όχι ένας.
μαζί σου σε αυτό. Εγώ όταν φτάνω σε αυτό το σημείο γράφω ο ΠΑΟΚ. Όπως το βλέπετε, ο ΠΑΟΚ έχει την ευθύνη. Τώρα από εκεί πέρα ο Σαββίδης... Ας αποφασίσει ποιος σου κάνει τη δουλειά και ποιος όχι. Ξέρει τι, ποιος, πού κτλ. Και εκείνος βεβαίως έχει ευθύνες, σαφώς. Αλλά είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι και σε αυτή την υπόθεση και σε απλά όλα είναι το συγκεκριμένο είναι πολύ ειδικό κομμάτι. Σου λέει τώρα δηλαδή αυτό που γίνεται, ο ΠΑΟΚ έχει την ευθύνη που επιμένει. Ο Μίχελε, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επιμένει σε κάτι που στράβωσε λόγω της κακής διαχείρισης. Ναι. Εδώ φταίει ξεκάθαρα ο Μίχελ. Το ότι γιατί ο Μίχελ βρίσκεται εκεί φταίει ο ΠΑΟΚ. Και αυτοί που το διατηρούν. Εννοείται αυτό. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα για να μπούμε σε λεπτομέρειες για τα μεταγραφικά της ομάδας ποδοσφαίρου και ό,τι άλλο συμβαίνει γύρω από τον ΠΑΟΚ. Αμέσως, άμεσα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απαντάει στους επικριτές της και ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρσιο Αζεβέδο. Welcome, Μάρσιο Αζεβέδο. Φωτογραφία, ασπρόμαυρη ριγέ, φανέλα. Είναι πολύ ΠΑΟΚ ο Αζεβέδο, φίλε. Ναι. Είμαι φανατικός της μεταγραφής αυτής, να ξέρεις. Σγουρό, κοντό μαλλί. Όχι ξανθό με κοτσιδάκι. Κοντρόλ με το στήθος εκεί προς τον νόμο. Δύο μέτρα παλικάρι. Καλά. Με πολλά τατουάζ στα χέρια. Εννοείται, ζωγραφιστός. Δηλαδή θα παίζει με τον Βιερίνη από την πλευρά και δεν θα βλέπεις χέρι. Δεν υπάρχει θα χέρι. Θα παίζει με τον Βιερίνη και θα νομίζεις ότι είσαι να πούμε στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας. Τυχογραφής είναι εκεί. Ναι, δεν πειράζει. Είναι... Τείχος είναι τα παιδιά, σκληρά παιδιά, γυμνασμένα. Βλέπω μια κυλίτσα λίγο στη φωτογραφία. Δεν φαίνεται. Σταμάτα. Εγώ είμαι υπέρ της κυλίτσας. Ο μεγαλύτερος αθλητής της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Ποιος? Ονόματι Μπάνε Πρέλεβιτς. Είχε κυλίτσα. Αν εσείς οι μετροσέξουαλ νομίζετε ότι πρέπει όλοι να είναι six pack για να είναι μεγάλοι αθλητές, είστε γελοί. Είχε μεγάλη καρδιά. Ακριβώς. 5 Φεβρουαρίου. Τι καρδιά μπορεί να έχει ένας μετροσέξουαλ, για πες μου εσύ. Δεν έχω να λύσει το θέμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρσιο Αζεβέδο από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής συμφώνησε με τον δικέφαλο μέχρι το τέλος της σεζόν. Εδώ βάζουμε παρένθεση. Η πληροφορία αναφέρει ότι υπάρχει προσυμφωνία και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά μέχρι εκεί δεν... Προσυμφωνία δηλαδή οψιών μονομερή. Η προσυμφωνία νομίζω αυτό σημαίνει. Και από εκεί πέρα υπάρχει το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή. Στις 5 Φεβρουαρίου έχει γενέθλια. Στις 5 Φεβρουαρίου. Τι ζώδιο είναι? Πριν από μένα είναι. Τι είναι αυτή? Δεν ξέρω. Όχι, χθες εσύ. Ναι, ναι. Υδροχός. Η κολλητή μου όλη είναι υδροχόη. Ωραία. Κλείνει τα 32 στις 5 Φεβρουαρίου. Έχει δύο χρονάκια ακόμη. 3, 4, 6 σαμπάκ. Έτσι λες εσύ. Ο Μουλίνο ο 38 σταμάτησε. Γεννημένος στη φαβέλα. Στην Γκουαραμπίρα. Έμαθε τα μυστικά της μπάλας στη Γιουβεντούδε. Είναι αυτή που έχει ρεκόρ φόνων κάθε χρόνο. 1400 φόνοι το χρόνο είναι. Ωραία. Τι ωραία. Πήγαινε ζεις εκεί άμα είναι ωραία. Άρα λοιπόν ξεκινάει προπονήσεις. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Για να τον δούμε σύντομα μάλλον την άλλη εβδομάδα να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σημειώνει στην τελευταία παράγραφο οι εξαιρετικές του εμφανίσεις έπεισαν τον το Μιρτσέα Λουτσέσκου να δαπανίσει 4 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον πάρει Σαχτάρ Ντόνετσκ. Να είναι το ιστορικό όλο. Πώς πήγε στη Μέταλιστ, πώς πήγε στη Σαχτάρ, 4 εκατομμύρια ευρώ. Πεχτάρα. Στη Σαχτάρ όπου δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια τα τελευταία 300 χρόνια. 300 λεπτά. Μια χαρά είναι. Όχι μόνο φέτος, τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει παίξει. Ήταν τραυματίας. Όσο δεν ήταν τραυματίας, έχει 5-90 λεπτά. Ναι. Τελευταίο, το τέλος σεζόν και αυτή τη σεζόν. Να λοιπόν η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Ολοκληρώθηκε, τελείωσε. Ο Αζεβέδο ανήκει στον ΠΑΟΚ. Καλό ξεκίνημα.
να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ, τον οποίο αποκτάει ο ΠΑΟΚ στη θέση που πονούσε πιο πολύ από κάθε άλλη. Ένα μήνυμα, η πιο γνωστή κοιλιά στον ΠΑΟΚ είναι του Μίκη Κουίν και πλέον στη μόδα είναι η Λουμπερσέξουαλ. Μάθετε μπαλίτσα. Δεν ξέρω. Ο Λίνο πήγε μέχρι τα 38 γιατί όταν σταμάτησε ήταν όσα κιλά ήταν ο Αζεβέδο στην ΚΑΠΑ 7. Ντροπή. Γράφει εδώ φίλος που μάλλον... Ότι ο Λίνο δεν είχε ποσοστά λίπους γιατί έκανε οικονομία που ξοδεύσει λεφτά, εντάξει. Για να τα λέμε όλα. Ωραία, η παιχτάρα αυτή. Τέλος πάντων, για μένα η φιλοσοφία των μπακ που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ είναι βραζιλιάνικη. Δηλαδή μόνο βραζιλιάνος μπακ πρέπει να έχουμε. Έχει αποδειχτεί με τον Λίνο, έχει αποδειχτεί με τον Μάτος. Οι πιθανότητες να αποδειχτεί με τον Αζεβέδο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την υγεία του να έχει το παιδί όπως όλα τα παιδιά που αγωνίζονται και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά, και πιστεύω ότι έχει τα στοιχεία για να δείξει ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε σε μια θέση που τα τελευταία χρόνια την καλύπτει ο Μάρι Λέοβατς, ο οποίος δεν μπορείς να πεις ότι σου έδινε κάτι επιπλέον παίζοντας σε αυτήν. Ήταν ένα κανονικό αριστερό μπακ το οποίο το πλήρωσες για Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν ήταν κάτι παραπάνω ο Λέοβατς. Ο οποίος παραμένει στον ΠΑΟΚ βέβαια. Ναι. Γιατί ευελπιστούν μέσα στην ομάδα ότι θα έρθει πρόταση για να τον δώσουν. Και το σενάριο που βλέπω να έρχεται είναι να μένει ο Λέοβατς μέχρι το καλοκαίρι. Θα δούμε. Πάμε να ασχοληθούμε με την άλλη υπόθεση που τελευταίες ημέρες θα λέγαμε ότι απασχολεί όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι και το πιο, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο να εμπλέκεται σε μεταγραφικό θέμα ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και μεγάλο μπέρδεμα κιόλας. Από την Παρασκευή και μετά, που έχει προκύψει το θέμα, από Πέμπτη βράδυ και μετά. Πάμε στην Αθήνα να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο από το Παναθηναϊκό 24, τον Βασίλη τον Μυρότσο. Βασίλη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά, καλή χρονιά. Εμείς πάντως με ατρόμητο είμαστε, να ξέρεις. Καλά, εννοείται. Με ατρόμητο πάμε και στα μπουζούκια, άμα το πάρει. Εννοείται, τι λες τώρα. Πρώτο τραπέζι, θα είμαστε και πρόεδρο. Θα έρθω κι εγώ. Βέβαια, καλοδεχούμενο, φίλε. Μόνο τον Ολυμπιακό Λυμπιακό ένα ρεπόρτερ να πάει. Βασίλη, όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Φίλε, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Όλη αυτή η κατάσταση στο Παναθηναϊκό σώζεται. Πώς μπορεί να σωθεί, τι γίνεται, έχεις βγάλει άκρη, έχουν βγάλει άκρη. Βασικά, περιμένουμε το επόμενο 2 ώρο για να δούμε αν θα σωθεί για σήμερα. Για πες. Πολύ σοβαρές υποθέσεις στις 3 η ώρα, ναι, του Τελάντερ και του Ταυλαρίδη, και είναι πάρα πολύ σοβαρές γιατί πλέον και οι δύο έχουν στυλώσει τα πόδια, είπαν μέχρι εδώ, αναβολή στην αναβολή, αναβολή στην αναβολή, δεν πάει άλλο, και βλέποντας κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά βρήκε λεφτά για να πληρώσει το Χουλτ ή βρήκε λεφτά για να δώσει σε άλλους ποδοσφαιριστές και εκείνοι δεν έχουν πάρει τίποτα μέχρι τώρα. Είπαν ότι θα πάρουμε κι εμείς, 100.000 ζητάει ο Τελάντερ, 97 ο Ταυλαρίδης. Ή προχωρούν οι διαδικασίες και ο Παναθηναϊκός πάει full για αφαίρεση βαθμών. Δύο αφαιρέσεις βαθμών, έτσι. Μία για τον Τελάντερ, μία για τον Ταυλαρίδη. Την τρίτη καίγεσαι. Οπότε, αν δεν βρεθεί μια λύση μέχρι τις 3 η ώρα, αν δεν βρεθούν λεφτά για να δοθούν στους παίκτες. Γιατί νούμερα ξέρω... μιλάμε τώρα, Βασίλη. Είπε, ρε. Τι. Το χάσα. 100 και 97. 100 ο Τελάντερ, 97 ο Ταυλαρίδη. Θα κλείσει ο Μουρέδο μέχρι τις 3 δηλαδή. Εντάξει. Αυτή είναι η είδηση. Ναι. Ναι, θέλουν σήμερα αυτά τα χρήματα ώστε να κάνουν υπομονή και για τα υπόλοιπα. Του Ταυλαρίδη δεν είναι πολλά παραπάνω, του Τελάντερ είναι στο σύνολο περίπου 450.000, αλλά αυτά που καίνε τον Παναθηναϊκό είναι τα 100.000 που πρέπει να βρει σήμερα για να τα δώσει. Εφέσεις, ναι, αυτά δεν παίζουν, δεν... Όχι, νομίζω είναι τελεσιδικοί σήμερα, αφού έχουν γίνει οι υποθέσεις. Ναι, έχουν τελεσιδικοί υποθέσεις, έχουν τελεσιδικοί. Δεν υπάρχει έφεση σε αυτά. Έφεση θα υπάρχει σε μια προσφυγή, για παράδειγμα, που μπορεί να κάνει τώρα ο Χουλτ, να πάει να εκδικαστεί, να κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός και να έχει το χρόνο μετά κτλ. Ούτε αναβολή άλλη, αναβολές κάτι δηλαδή. Αναβολή μπορεί να πάρει. Αν δεχτούν οι παίκτες να πάρει αναβολή, μπορεί να πάρει. Αλλά δεν, πλέον έχουν φτάσει στο αμήν οι ποδοσφαιριστές. Επίσης, να πούμε ότι αν στο Παναθηναϊκό επιβληθεί
ποινή αφαίρεσης βαθμών έχει το περιθώριο 3-4 ημερών ώστε να βρει χρήματα να τα καταθέσει και να μην ισχύσει η ποινή. Υπάρχει αυτό το περιθώριο. Ναι. Να το πούμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Όχι σήμερα εκδικάζεται, σήμερα δέχεται την ποινή, αύριο έχει μείον 3. Να το πούμε γιατί είναι σημαντικό, γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να έχει πουληθεί ο Κουρμπέλης ή μπορεί ο καλός μας φίλος Ιβάν Σαββίδης να δώσει 300.000 ευρώ για να δανειστεί το Μολέδο μέσα στο καλοκαίρι και να βρούμε να τα δώσουμε εμείς τον Ταυλαρίδη. Πολύ ωραία, ωραία τα λες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που στο κύπελλο δεν κατάφερε, παρότι το πάλεψε πάρα πολύ, στον γκολ δυσκολεύεται, έτσι, δηλαδή είναι, θέλει και επιθετικό, θέλει οπωσδήποτε επιθετικό. Χωρίς φόρπες και ο Μουνιέρε φίλε είναι παντού και μόλις φτάνει την εστία τη βλέπει μισό μέτρο. Ναι, άσε και πιάνε αέρα. Πιάνε πολύ αέρα, έτσι και σε δύο φορές αέρα στην καινή εστία. Είναι κλασικός παίκτης που παίζει με πολλούς σφιγμούς, δεν έχει καθαρό μυαλό όταν πρέπει. Ενώ έχει ναι. στοιχεία, έχει άλλα, μόλις δει την εστία. Πάμε είναι... λίγο στο θέμα που έδειξες, Βασίλη. Από τον Παναθηναϊκό, τι βγαίνει για την υπόθεση του Μολέντο ή τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί ξεκίνησε αλλιώς, πήγε αλλιώς, αλλιώς ναι. προχωράει. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας έχει κάνει δεκτή την πρόταση του ΠΑΟΚ για δανεισμό του παίχτη και για τα έμψυχα ανταλλάγματα που είναι ο Κάτσης και ο Κωνσταντίνης και για ένα ποσό που φτάνει κοντά στις 300.000 ευρώ. Από ό,τι μαθαίνουμε εμείς, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας πληροφόρηση. Ναι, το ίδιο. Το εκεί το ίδιο. Χθες το ίδιο. Ότι αναμένεται να περάσει το θέμα, η πρόταση του ΠΑΟΚ δηλαδή από το ΔΣ και το ΔΣ θα την κάνει δεκτή και θα είναι πια στο χέρι του ΠΑΟΚ και του Μολέδο το τι θα κάνουν. Για το τι ακριβώς θα ισχύσει με τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, το έχεις ναι. ξεκάθαρο, έχει συμφωνηθεί ή εκεί ακόμα από τον Παναθηναϊκό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εκτιμήσεις, αν τους πάρει, με ποιο καθεστώς θα τους πάρει. Πληρωμένη μέχρι το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού και με οψίων αγοράς του Παναθηναϊκού. Θα γίνει αποδεκτό, λες, αυτό το πλευρά του Παναθηναϊκού. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Δηλαδή, τι να πει, αφήστε τους ελεύθερους. Δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί ο ΠΑΟΚ αυτό. Όχι, διαβάζω κάποια ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις ότι δεν θέλουν κάποιες πλευρές του Παναθηναϊκού παίχτες από τον ΠΑΟΚ. Για ηθικούς λόγους. Εντάξει, αν υπάρχει οψιόν για το καλοκαίρι, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή... Αυτό. Και ο Ζουνίδης δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλει. Ο Ζουνίδης έχει ένα ρόστερ πολύ κοντό. Ο Ζουνίδης. Και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλει. Και γι' αυτό είναι και παγωμένο το θέμα του Τσουκαλά στον Παναθηναϊκό. Διότι ο Τσουκαλά είναι ένα παιδί που παίζει τη μεσαία γραμμή στον άξονα όπως παίζει και ο Κάτσε. Οπότε δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κλείσει δύο παίχτες άμεσα. Εντάξει, μπορεί να του πει ο Κουρμπέλης βέβαια και να έχει ανάγκη. Αλλά έχουν παγώσει το θέμα του Τσουκαλά και για αυτό το λόγο. Και λόγω Κάτσε και φυσικά και για τα χρήματα. Γιατί δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό μία ούτε να δώσουν στον Τσουκαλά μια προκαταβολή για να έρθει να υπογράψει. Και ο Τσουκαλάς παίκτης των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ, εντάξει. Σε βλέπω ναι. δηλαδή σε κάποια φάση. Να βάλω και ασπρόμαυρα. Δεν ξέρω έτσι όπως πάει το έργο. Αν μου πεις ότι θα πάρεις και τον Κυριακίδη τερματοφύλακα και ξέρω εγώ τι άλλο έχουμε δεξιά-αριστερά. Έχω φτιάξει σενάριο, το μυαλό μου να ξέρετε. Δύο σενάρια έχω. Πρώτη τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Ή παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ με γκολ Μολέδο ή το χάνει με γκολ του Κάτσε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να δεχτεί δανεικός να παίξει εναντίον του. Να παίξει, ναι. Είναι μια πάγια πολιτική που υπάρχει. Γιατί, ναι. γιατί αν το δεχτεί θα συμβεί αυτό που είπες. Ξεκάθαρα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Όχι, σκέψου οποιαδήποτε στραβοκλωτσιά του Κάτσε. Δηλαδή δεν ναι, είναι. Ναι. Θα πέσουν να τον φάνε ζωντανό. Άρα, από το περιβάλλον, από τον ίδιο τον Μολέντο, τι έχεις καταλάβει, Βασίλη? Ναι. Καταρχάς, έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, δεν υπάρχει πλέον υπόνοια ή φήμη ότι ο παίκτης έχει αποφασίσει να φύγει, να πάει στη Βραζιλία, έχει υπογράψει κτλ. Έτσι δεν είναι πλέον ούτε φήμη, ούτε... Όχι, δεν είναι φήμη. Εδώ και η Internationale χθες έβγαλε ανακοίνωση με την οποία έκανε ξεκάθαρο ότι ο παίκτης είναι δικός της από 1η Ιουλίου. Αυτό δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται, όχι. Γιατί το κάνανε, γιατί βγάλανε μια αγωνία, ένα άγχος, δεν ξέρω, κάτι θέλουν να πετύχουν. Γενικά έχουν βγάλει πολύ μεγάλη αγωνία οι Βραζιλιάνοι, γι' αυτό και στείλαν άνθρωπο το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Και συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό και εκεί του είπαν τον Παναθηναϊκό ότι δεν δίνουμε καθόλου λεφτά εμείς για το Μολέδο, διότι ορίστε κύριε, έχουμε υπογράψει μαζί του για το καλοκαίρι, οπότε μπορούμε να κάνουμε υπομονή μέχρι το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός πρότεινε στον Μολέδο κιόλας, μάλλον ο Μολέδο πρότεινε στον Παναθηναϊκό να μείνει
μέχρι το καλοκαίρι και να παίζει κανονικά. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν το θέλει αυτό. Δεν το θέλει αυτό ο Παναθηναϊκός. Οπότε πλέον είναι καθαρά όλη η υπόθεση και τώρα και του καλοκαιριού το χέρι του Μολέδα και του ΠΑΟΚ. Αν τον πάρει τώρα ο ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι και μέχρι τότε καταφέρει και πείσει τους Βραζιλιάνους ότι θέλει να κρατήσει τον παίκτη και τους πληρώσει, ναι, να κρατήσει και τον παίκτη μετά το καλοκαίρι. Παιδιά, θα φύγει από τη δικαιοδοσία μας το Μολέδο και θα πάει στη δικιά σας. Ωραία, ωραία. Θες να το βγάλεις από πάνω σου. Αλλά κάνε μια εκτίμηση με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία ξέρεις. Ναι. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ αυτός ο ποδοσφαιριστής όπως τον ξέρεις, με αυτά τα δεδομένα, ό,τι έχει γίνει και ό,τι θα γίνει από Ιούλιο και μετά. Τι πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει σε αυτό το εξάμηνο, αν έρθει τετράμηνο, ναι. Το τετράμηνο, ναι. Ό,τι πρόσφερε και στον Παναθηναϊκό, δηλαδή πολύ μεγάλη σιγουριά στην άμυνα, δεν πρόκειται να έχει το μυαλό του αλλού ομολέδο. Δεν είναι τέτοιο παιδί. Όταν θα μπει στο γήπεδο, θα παίξει 100% για το στόχο που θα έχει, έστω και για 4 και για 2 και για ένα μήνα. Και για άμα ξέρει ότι ο πρωταθλητής θα πάρει, ο Σαββίδης θα δώσει στον κάθε παίκτη κάποια 500 χιλιάρικα πριν, σαν ένα διάφορο ο Βασιλιάνος. Δεν ξέρω. Εσείς βάζετε το χέρι στη φωτιά, ότι θα είναι. Πλάκα με. Εγώ σου λέω ό,τι παιδί και να είναι, ρε Βασίλη. Είστε σίγουροι. Ό,τι παιδί και να είναι. Ξέρει κανείς ότι ο Σαββίδης, ξέρω εγώ, ξυπνάει καλά, σε κοιτάει και σου λέει, άμα αδερφέ, μου φαίνεται ότι σου λείπουν 20 χιλιάρικα. Τσουπ, πάρτα και αν είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι απαιτεί κάποιο δρόμο. Ωραία. Και θα πάρει πρωτάθλημα και δεν θα δώσει στον καθένα από 5 εκατοστάρικα έτσι σβηστά. Τι λες. Καλά, ας το πάρουμε και θα σου πω εγώ τι θα πάρει ο καθένας. Επειδή ακούγονται πολλά δεξιά και αριστερά, και εγώ λέω ότι σωστά ακούγονται, αν δεν έχει το μυαλό του μέσα στο γήπεδο, δεν θα μπει μέσα στο γήπεδο. Όπως έκανε πέρσι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν μπήκε. Δεν θα μπει μέσα στο γήπεδο. Δεν θα πάει καν. Αν δεν έχει το μυαλό του στο γήπεδο. Όταν θα μπει όμως μέσα στο γήπεδο θα κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει. Και όταν κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει, είναι με διαφορά, κατά τη γνώμη μου, ο κορυφαίος αμυντικός στην Ελλάδα. Με διαφορά από τον δεύτερο κορυφαίος αμυντικός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τον έχεις ψηλά σε εκτίμηση ακόμα και σε θέματα προώθησης παιχνιδιού, γιατί ένας αμυντικός έχει και αυτή την ευθύνη, ας το πούμε. Όχι και τόσο. Ναι. Δεν το έκανε αυτό το Παναθηναϊκό. Μου λέγω ότι η πάσα που έκανε ήταν στα 5 μέτρα. Ναι. Δεν έκανε μεγάλη παλιά, άνοιγμα. Δεν είναι ο αμυντικός που θα σου πάρει την μπάλα από πίσω και θα σου φτιάξει το παιχνίδι. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Είναι ένας εξαιρετικός aggressive αμυντικός. Δηλαδή το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ δύσκολο να τον περάσει ένας παίκτης. Είναι ένας αμυντικός καθαρός, σκληρός, αλλά καθαρός. Δεν είναι αντιαθλητικός σε καμία περίπτωση. Ναι. Και ένας center back που σκοράρει. Δηλαδή στις στιγμένες φάσεις. Ανεβαίνει πάντα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Θυμίζω ότι στις αμυντικές και στις αμυντικές στιμένες φάσεις είναι πολύ καλός. Ναι, ναι, και στις αμυντικές στιμένες. Γιατί τα πάντα θα παιχνούν στη λεπτομέρεια. Αν εσύ δεν φας γκολ από στιμένες μπάλες και πάρεις παιχνίδια από στιμένες μπάλες, θα είσαι και ένα βήμα πιο κοντά στην κατάρτιση του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα, Βασίλη, και με βάση δικές σου πληροφορίες, μάλλον είναι θέμα ωρών για να κλείσει αυτός ο δανεισμός, έτσι. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Και πιστεύω ότι θα τον αγαπήσει και Τούμπα το Μολέδο. Ναι, τον αγαπήσει Τούμπα, τους αγαπάει αυτούς τους παίκτες. Βεβαίως. Όπως βέβαια πίστευα ότι θα αγαπήσει και τον Ζαμπράνο Τούμπα, αλλά... Καλά. Δεν τον είδε Τούμπα, έπεσε σε κλειστές κερκίδες. Ναι, δεν τον είδε. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ατρόμητος. Καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Ατρόμητάρα, γεια, γεια. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη τον Μυρότσο με όλες τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Η εκτίμηση είναι ότι θα κλείσει με αυτά τα δεδομένα. Για να δούμε. Γιατί τα λέει και πάλι ο ΠΑΟΚ με τον Μολέδο για να οριστικοποιηθεί. Ο Κάτσε θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό. Και τι να κάτσε εδώ, να κάθεται να... να κάνει τι. Να δούμε. Θα βρει καφετέρειες και εκεί να ράζει άμα θέλει. Δεν είναι, εδώ δεν παίζει το παιδί, τι να κάνει. Θέλει, δεν θέλει. Στο φινάλε Παναθηναϊκός είναι. Όσο ό,τι κατάσταση κοινώνει υπάρχει ένα επίπεδο προβολής. Θα φανεί. Θυμίζουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αζεβέδο μέχρι το καλοκαίρι. Άρα έκλεισε και τυπικά αυτό το θέμα. Ξεκινάει ο Βραζιλιάνος για να προπονηθεί, να μπει στο κλίμα της ομάδας και για να τον δούμε από τις επόμενες ημέρες να αγωνίζεται. Ανακοίνωσε και η Σαχτάρ δανεισμό για 6 μήνες. Με την ευχή καλή τύχη Μάρσιο. Θα έρθουμε και με αυτό.
Ένας φίλος αναρωτιέται τι θα λέγατε για μια πρόταση 5 με 6 εκατομμύρια για τον Πρίγιοβιτς. Τραγάς, μην ρωτάς αν είμαστε σύμφωνοι ή όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Άλλοι αποφασίζουν και έχουν και μεγάλη ευθύνη για να αποφασίζουν. Εμείς δεν θέλουμε τις ευθύνες. Το μόνο που ξέρουμε για τον Πρίγιοβιτς, και πραγματικά δεν πάει το μυαλό μας οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο, είναι ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται από τον ΠΑΟΚ αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αυτό και τέλος, τίποτα άλλο. Αυτά ως μια πρώτη ενημέρωση για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, τα μεταγραφικά, με Αζεβέδο, με Μολέντο. Το ένα έκλεισε, το άλλο θα κλείσει. Όπως τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, υπάρχει συμφωνία. Ας επικυρωθεί κιόλας για τον δανεισμό. Αφού αυτή είναι η λύση που βολεύει τελικά όλες τις πλευρές, να δούμε τι θα γίνει και με τους δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Κάτσε και Κωνσταντινίδη, ακριβώς τι θα συμβεί, ποια θα είναι η συμφωνία. Μάλλον θα υπάρχει μια οψιόν που θα δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να τους κρατήσει ένα ποσοστό συνιδιοκτησίας. Αυτό έχουν συζητήσει οι δύο πλευρές. Για να δούμε πού θα καταλήξουν. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις εντός Παναθηναϊκού. Και όταν μια ομάδα είναι αδύναμη και παίζουν ρόλο όλα όσα λέγονται δεξιά-αριστερά. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Είδαμε μια είδηση. Ναι, και με αυτή τηλεοπτικού περιεχομένου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πολλές ειδήσεις, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Για παράδειγμα, στο Αγρίνιο είναι ο Τραγιανός Δέλλας και αναλαμβάνει αυτός τον Πανετολικό. Ψηλό προπονητή θέλει ο Πανετολικός. Μια ο Ήβιτς, μια ο Δέλλας. Κάποτε όταν είχαμε φίλους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μάλιστα, θυμάμαι τον Ηρακλή τον Αντίπα που στράβωνε με τον Βαλβέρδε επειδή ήταν κοντός. Είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Είναι σοβαρό επιχείρημα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πληροφορία. Επαναλαμβάνουμε ανακοίνωση ΠΑΟΚ τον Αζεβέδο. Περιμένουμε την ενωτική κατάληξη και με τον Παναθηναϊκό για τον Μολέδο. Όλα δείχνουν δρομολογημένα. Και αυτό που παίζεται είναι πιο πολύ το καθεστώς της μετακίνησης των Κάτση και Κωνσταντινίδη. Ή του ενός από τους δύο. Αυτό που μας γράφουν οι Ρωσο-Ουκρανοί, ΠΑΟΚΑ, μην με γράφετε ΠΑΟΚΑ, ρε παιδιά, ΠΑΟΚ είναι. Τι ΠΑΟΚΑ. Θα μας εξηγήσει η Ελένη Μπούτου που ξέρει. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. ΠΑΟΚΑ ή Ρουσία. Πώς? ΠΑΟΚΑ ή Ρουσία που ακουγόταν χθες στο βίντεο, σε ένα βίντεο από τον... Δεν ξέρω για το πειράμα μιλάς. Δεν καταλαβαίνω. Έχει εξαφανιστεί αυτό από το χάρτη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε ιστοσελίδες του Πόντου, υπάρχει ένα σύγχρονο... Ποντιακές εννοείς. Ναι, ένα σύγχρονο ραπ. Υπάρχει εκπληκτικό site, το pondospavlanews.gr. Μπορείς να μπεις, Δημήτρη μου, να ενημερωθείς. Το ξέρω. Ναι, ΠΑΟΚΑ, όχι. Στη Ρωσία είναι ΠΑΟΚΑ. Ναι, ας τους πούμε ότι είναι ένα αλφα παραπάνω χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι σαν το Κύπριο που βάζει ένα νι χωρίς λόγο στο τέλος της λέξης. Δηλαδή δεν υπάρχει το λόγος. Ότι η λέξη ΠΑΟΚ είναι με π, αυτή τι εξήγηση έχει? Η ίδια γραμματοσυρά έχουμε. Είναι. Τι να έχουν, είναι. Είσαι σίγουρος? Σε πολλά μοιάζουν. Υπάρχει αυτό το π στα ρωσικά. Πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει, βεβαίως. Μόνο το ξύ δεν υπάρχει. Δηλαδή ξύ στα μεγκασμά δεν μπορείς να το πεις στα ρωσικά. Εντάξει, okay. Τι λένε οι Ουκρανοί? Άμα δεν έχει δουλέψει Ελένη, την Ουκρανία και τη Ρωσία, τους μπαζόλους. Γι' αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι που δίνουν ένα πολυπολιτισμικό χρώμα στο ρεπορτάζ. Ενώ οι άχρωμοι, οι άγευστοι, ωραία. Οι άμπαλοι. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω, τώρα που το αναφέρεις. Ωραία.
Δεν υπάρχει. Γι' αυτό, Ελένη μου, ας μιλήσουμε οι δυο μας. Για ενημέρωσέ μας, τι γίνεται εμάς τους αδαείς. Λοιπόν, τον ανακοίνωσε και η Σαχτάρ θέμα δευτερολέπτων. Έτσι, μάλλον διαφορά δευτερολέπτων με τον ΠΑΟΚ. Βγήκε η επίσημη ανακοίνωση. Μιλούσε ο Κυρκύρη με τον ομόλογό του. Είπε: πατάω το κουμπί, πάτε πάτα το κι εσύ. Ευτυχώς πάτε το κουμπί. Με το κιφ-κιφ. Ακριβώς, διαφορά δευτερολέπτων. Νομίζω ότι ήταν στα τηλέφωνα. Χτες η ενημέρωση που υπήρχε για τον Αζεβέδο, γιατί θυμίζουμε ότι ήρθε το Σάββατο το βράδυ, έτσι. Ναι. Πέρασε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Ήταν αρκετές ημέρες και υπήρχε δικαιολογημένη εντός εισαγωγικών ανησυχία από τον κόσμο ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση. Το θέμα αφορούσε την Σαχτάρ και τον ποδοσφαιριστή. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βγάλουν καλούς χρόνους σε αντιδράσεις οι ρώσικες παύλα ουκρανικές ομάδες, όσο οργανωμένες και να είναι. Είναι παραδοσιακό το φαινόμενο, δεν έχει να κάνει, δηλαδή, είναι λίγο αργά τα πράγματα. Ακριβώς, ήταν γραφειοκρατικό το θέμα, πήγαν με τους δικούς τους ρυθμούς οι Ουκρανοί στη συγκεκριμένη υπόθεση και γι' αυτό φτάσαμε σήμερα το πρωί στην ανακοίνωση. Όπως σημείωναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, το θέμα θα λυνόταν μέχρι χθες το βράδυ. Βαριά σήμερα το πρωί θα υπήρχε η σχετική ανακοίνωση, την οποία διαβάσατε κι εσείς πριν από λίγο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ. Έρχεται και αυτή της Σαχτάρ, η οποία εύχεται στον Βραζιλιάνο αμυντικό καλή τύχη στον ΠΑΟΚ, ανακοινώνει τη μεταγραφή, κάνοντας λόγο για εξάμηνο δανεισμό, για δανεισμό μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018. Ωστόσο, εδώ πρέπει να βάλουμε... θα γυρίσει πίσω μετά. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι μετά το πέρας του εξαμήνου θα διαπραγματευτεί βεβαίως, θα συζητήσει, υπάρχει αυτή η προδιάθεση εξ αρχής για ένα νέο συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους. Ωραία. Από τον Αζεβέδο που μας ενημέρωσε και ένας φίλος ότι μόλις έφυγε από το Μακεδονία Παλάς, μάλλον πάει για προπόνηση. Ξεκινάει, καλή τύχη. Πάμε στα υπόλοιπα, Ελένη. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα με τους φιλάθλους για την Κέρκυρα. Πες μας ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, εισιτήρια, απεργίες, αυτά, το ένα το άλλο, καιρός, κάτι θα έχει μποφόρ, αυτά, τι γίνεται? Ναι, όπως μας ενημέρωσαν και οι φίλοι του ΠΟΚ, υπάρχει απεργία την Παρασκευή. Οι φίλοι του ΠΟΚ τι μας ενημέρωσαν? Εκείνοι καίγονται. Mm. Θα υπάρχει. Θα υπάρχει δυναμική παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ και από την Κέρκυρα. Υπάρχει εκεί λέσχη οπαδών του ΠΑΟΚ και από τις γύρω περιοχές που μπορούν να μεταβούν στο νησί. Ούτως ή άλλως παραδοσιακά ο κόσμος του ΠΑΟΚ δίνει παρόν στο συγκεκριμένο γήπεδο. Τα είδατε και πέρσι από κοντά. Δεν ξέρω αν οι μαζορέτες θα είναι. Θυμάμαι πέρσι υπήρχαν ή κάνω λάθος. Τι? Μαζορέτες στο γήπεδο. Φίλες μου όλες. Φίλες μου. Ναι, από τα πολύ ωραία και σπάνια έτσι. Πέτσε που... το 05, ναι. Που όλα μέσα πήγαιναν. Τι όλα μέσα, και ο Ανδριόπουλος που μας έπαιξε με τα τρίκαλα προχθές, ο μυντικό, το βγάλαμε χθες. Αυτός ήτανε. Το γάμα το κόλλησε, στο 46 δευτερόλεπτο. Ναι. Λοιπόν, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθούν στην θύρα 4, εισιτήριο στα 15 ευρώ για όσους ενδιαφέρονται να εκδράμουν. Οι οπαδοί θα φιλοξενήσουν τη θύρα 4. Να εκδράμουν στην Κέρκυρα, σαφώς το νησί θα φιλοξενήσει αρκετό κόσμο και από τις γύρω περιοχές. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Αξίζει να τονίσουμε, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει οργανωμένη έτσι μετακίνηση. Όσοι επιθυμούν θα αγοράσουν το εισιτήριό τους, θα το παραλάβουν από τα εκδοτήρια τόσο το Σάββατο, που υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 24 σχετική ενημέρωση για τις ώρες λειτουργίας των εκδοτηρίων, όσο και την Κυριακή πριν από το παιχνίδι με την ταυτότητά τους, με τα στοιχεία του ΆΜΚΑ, για να προμηθευτούν το εισιτήριο και να βρεθούν στο γήπεδο και στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι άλλοι που γκρίνιαζαν δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω βρήκαν τον τρόπο να κάνουν μετακινήσεις. Που λέγανε ότι μόνο στον ΠΑΟΚ επιτρέπονται και αυτά και αφήναν και υπονοούμενα. Τώρα πηγαίνουνε. Ναι, λες και ήταν οργανωμένοι. Γίνεται τελικά. Λες και ήταν οργανωμένοι του ΠΑΟΚ και δεν το γνωρίζαμε. Μες. Παντού ήταν μεμονωμένα. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ έχει κόσμο στην Κρήτη, έχει κόσμο στην Ξάνθη, εντάξει να κάνουμε. Όχι, γιατί ο ΠΑΟΚ στο DNA του έχει τρόπο να πηγαίνει στο γήπεδο χωρίς να μουρμουρίζει. Ο ΠΑΟΞής έχει πάει χωρίς εισιτήρια στο Καραϊσκάκι, έχει πάει όπου μπορεί να φανταστεί ο νους του τον άλλον. Ωραία. Δεν θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να πάει να δει την ομάδα στα εκτός έδρας. Όπως λέει ένας πολύ καλός φίλος που έχει καταγραφεί και αυτό το πράγμα, ωραία, σε ηχητικό, ότι ο ΠΑΟΚ από την ίδρυσή του οι πρόσφυγες κάναν την πρώτη μετακίνηση. Ωραία.
Και αυτό το πράγμα θα μας, θα μας κατηγορήσουν κιόλας, επειδή ξέρουμε να το κάνουμε. Και επειδή έχει περάσει το, στο DNA του, ναι, του οπαδού. Τι να κάνουμε, επειδή ξέρουμε να το κάνουμε, συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν κλεγόμαστε όταν μας πούνε ότι δεν θα πάτε έτσι, θα πάτε γιουβέτσι, θα πάμε γιουβέτσι. Ωραία, και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ θα θυμίσω και το, το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ στη, στη Γαλλία. Πρώτη εμφάνιση της ΑΕΚ στην, στην Ευρώπη, επιστροφή μετά από τόσα χρόνια. Άστε καλύτερα. Ναι. 12 άτομα, πόσα ήταν. 15 άτομα ήταν στην Κερκίδα. Που λες, οκ, δεν υπάρχει αυτό που έχουμε στην Ελλάδα με την οργανωμένη μετακίνηση, αλλά και πάλι είδαμε πόσα άτομα βρέθηκαν και ταξίδεψαν στη Γαλλία για την ΑΕΚ, έτσι. Πάμε παρακάτω. Ένα ιστορικό παιχνίδι βάσει της επιστροφής της. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αγωνιστικά δεν έχουμε πει τίποτα εδώ και 2-3 μέρες. Τι γίνεται, υπάρχει ομάδα, προπονείται, παρόντες, απόντες. Βεβαίως και υπάρχει ομάδα, σίγουρα δεν θα υπάρξει κανείς. Τι δεν είπαμε, παιχνίδι είχαμε προχθές, δε. Παιχνίδι το, το οποίο ολοκληρώθηκε, οι μεν ποδοσφαιριστές που ήταν στην αποστολή έκαναν κανονικά το, το μπάνιο τους, τον ντους τους και κατόπιν επιβιβάστηκαν στο πούλμαν και αναχώρησαν. Οι δε που ήταν εκτός αποστολής και περισσότεροι βασικοί της ομάδας ακολούθησαν μετά το τέλος του, του παιχνιδιού κανονικά προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι. Mm-hmm. Δεν άφησε την ημέρα να πάει χαμένη ο, ο Ράσμα Λουτσέσκου. Οι συνεργάτες του ήταν εκεί, τους είχαν υπό την επίβλεψή τους, έγινε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Θυμίζουμε ότι ο Κάνιας είναι σίγουρα εκτός, ναι, και από το παιχνίδι Κυπέλου ήταν εκτός, αλλά και από, το, από την αναμέτρηση με την Κέρκυρα υπολογίζουν ότι στο μάτς με τον Απόλλωνα Σμήνης θα επιστρέψει και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ράσμα Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα και ο Κάτσε επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων. Ο Κάτσε, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα νομίζω ότι έχει περάσει από όλες τις ιώσεις, αν δει κανείς το όνομά του. Αντιγρυπικό, 10 ευρώ. Ναι. Τετραπλό κάνεις. Εγώ έχω πάθει όλα τα άλλα εκτός από γρήπη. Ναι, επέστρεψε και ο Κάτσε στις προπονήσεις. Τώρα όταν το, όλα αυτά που διαβάζουμε ακούγονται και υπάρχει αυτή η κινητικότητα για τον ποδοσφαιριστή, καταλαβαίνει κανείς. Ξέρει τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά και ξέρει, έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή που βγήκε το θέμα. Όπως ανέφερες και εσύ και έβαλες με αστερίσκο, Δημήτρη, το θέμα είναι, του αρέσει. Θα μου πεις, όπως είπε και ο Σταύρος, τι εναλλακτική υπάρχει στα χέρια του ή τι καλύτερο θα μπορούσε στην παρούσα φάση να κυνηγήσει για να βρει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε. Δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Το νούμερο ένα ζητούμενο για ένα παίκτη, παιδιά, για να τα βάζουμε λίγο σε μια σειρά, είναι να παίζει. Σε τι περιβάλλον. Σε τι περιβάλλον, γιατί θα κατηγορηθεί ο Κάτσε για αυτό που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Τι να κατηγορηθεί. Θα, ναι, βρει χώρο να παίξει στο Παναθηναϊκό. Ναι, είναι να παίζει, αλλά, και ό, αλλά πρέπει να βάλεις μέσα και παράγοντες ότι είναι ένα παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟ, γνωρίζει τι εστί Παναθηναϊκός, γνωρίζει τι σημαίνει μια μετακίνηση. Σαν παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟ. Ανεξάρτητα κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται το να δίνεται στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο. Δεν πειράζει. Και στον ΠΑΟ, έπαιξε ο Δάλλας. Επαγγελματίας. Ναι, σαφώς. Πάντως το θέμα έτσι συζητιέται και έχει αναπαραχθεί και στα μέσα της Αλβανίας, τα οποία μιλούν για Παναθηναϊκό. Στα μέσα της Αλβανίας, το ακούω και μου ακούγεται. Διεθνής Αλβανός. Όχι, εντάξει. Βεβαίω, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει βεβαίως ενδιαφέρον, γιατί ο χρόνος συμμετοχής του και ο ρόλος που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει άμεση. Ναι. Πριν πάμε στον Μπρίγιοβιτς. Να θυμίσουμε ότι η Κέρκυρα δεν θα έχει την Κυριακή Σιόντι, Γκόμες, Επστάιν, Μπαλάφα, Αρτιματά. Δεν έχει αμυντικά χαφ. Έχει γενικώς. Θα παίξει ο Ρόλε που αποκτήθηκε χθες προχθές. Ο Τσιόλης είναι προπονητής. Σε δύσκολη θέση η Κέρκυρα. Βεβαίως, μεσάκι Τσιόλη μετά τον Βοσνιάδη. Ναι. Καλό πρώτο ημίχρονο από τον Πανιόνιο. Λύγησε εύκολα στο, στο δεύτερο ημίχρονο προχθές. Mm. Παίζει τη ζωή της, έτσι, δεν είναι. Παίζει σε κάθε μάτς. Ένστικτο επιβίωσης και σε αυτό το παιχνίδι, παρά τις απουσίες. Διαιρητές. Σε κάποια φάση. Δεν έχουν βγει, έτσι. Όχι, όχι. Είναι, σήμερα. Έχει κύπελο για αυτό. Και σήμερα, ρε. Σήμερα. Παιχνιδάρα, τρώμε τους σωστές Τρίπολης. Παιχνιδάρα παίζει. Αφού ολοκληρωθούν νομίζω οι αναμετρήσεις του, του κυπέλου, αύριο το μεσημεράκι θα έχουμε και τις φυρίχτρες της αγωνιστικής. Το μόνο που έβγαλε η ΕΠΟ είναι συλληπιτήρια για τον Τάκη Λουκανίδη. Θυμίζουμε και εδώ την εκπομπή ότι έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Λουκανίδης, ένας από τους πιο σπουδαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πάμε στο Μπρίγιοβιτς. Πάμε στο θέμα Μπρίγιοβιτς, το οποίο κάθε μέρα υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα. Να πάρουμε λίγο το θέμα από την αρχή, ότι με το που τελείωσε το μάτς με τα Τρίκαλα, βγήκαν, δεν ξέρω πόσο τι ευστοχία ήταν αυτή, βγήκαν δημοσιεύματα από την Γαλλία, από την Σερβία
και από την Ισπανία. Είδαμε το όνομα του Πρίγιοβιτς να εμπλέκεται σε δημοσιεύματα που ήθελαν την Ρεν να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα από την Λεβάντε, η οποία τον εξετάζει. Της Ρεν είναι το πιο σοβαρό, έτσι. Ναι, ναι. Η οποία Λεβάντε τον εξετάζει. Η Λεβάντε τον έχει εναλλακτική λύση. Εναλλακτική λύση του Αρούνα Κονέ που αγωνίζεται. Του βαψωμαλιά εκείνου. Μπράβο, στην Σίβασπορ. Με τρελή ιστορία ζωή. Ένα life story πολύ ιδιαίτερο. Και αυτό εννοώ, το ξέρεις. Ό,τι έχει σε life story, ξέρεις, τα διαβάζω. Μου αρέσουν οι ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων. Τι έκανε, ξέχασε να πάει στην προπόνηση εδώ 2,5 μήνες, τι. Είναι πολύ πιο, υπάρχουν και πολύ πιο σημαντικά ζητήματα, Σταύρο μου, από μια καθυστέρηση τυπική. Ναι, γιατί. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Κονέ, δηλαδή. Δεν τα θυμάμαι τώρα, γιατί διαβάζω πολλά. Αλλά θυμάμαι ότι είναι από τους ποδοσφαιριστές που είχε δύσκολους τραυματισμούς, επανήλθε από αγώνα ζωής και τέτοια. Έτσι, δακρύβραχτα κείμενα. Λέει τώρα, συγγνώμη, δώσει Λεβάντε στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Τι να δώσει, δεν μπορεί να δώσει. Πάει ο Πρίγκιπτης στη Λεβάντε. Όπως σημειώνουν οι Ισπανοί, οι άνθρωποι της Λεβάντε, οι επιτελείς της Λεβάντε, ενημερώθηκαν για την υπόθεση Πρίγιοβιτς, ποιο είναι το κόστος, ποιες είναι οι συνθήκες μιας ενδεχόμενης μεταγραφής. Είναι όλο αυτό το σκάουτινγκ που γίνεται. Ναι. Η Ρεν είναι λίγο διαφορετικά. Μπράβο, με την Ρεν τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά, λίγο πιο σοβαρά τουλάχιστον, όπως σημειώνουν οι Γάλλοι. Μάλιστα ασχολήθηκε χθες και η Λεκύπη σε δημοσίευμά της, που ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα αφήσει τον βασικό επιθετικό της ομάδας με ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο αναγράφουν ότι ακούστηκε, έπεσε στο τραπέζι. Ναι, ναι, προτάθηκε, ότι έγινε πρόταση. Στις πρώτες επαφές βεβαίως με τους ασπρόμαυρους. Αναφέρουν ότι γύρω στα 5 ενδεχομένως και να ήταν ικανοποιημένοι στον ΠΑΟΚ, χωρίς πάλι κανείς να υπολογίσει τα μπόνους, το ποσό που θα καλύψει τον Πρίγιοβιτς. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις οι δημοσιογράφοι έχουν επαφές με τους ΔΕ και τα λοιπά και πάντα κάτι. Πουθενά δεν έχει γραφτεί στη Γαλλία η δέσμευση του ΠΑΟΚ και του ιδιοκτήτη ότι δεν πωλείται. Όχι, πουθενά. Καλά, μπορεί και αυτό μετέφερε το. Τι να μην είπε τίποτα. Τι, παράξενο. Πουθενά δεν. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Ενώ η φλόγα δεν φουντώνει πολύ στα ελληνικά μέσα αναφορικά με τον Πρίγιοβιτ, γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η δέσμευση, η δημόσια δέσμευση διαστόματος Γιώργου Σαββίδη, ότι δεν πωλείται ο Πρίγιοβιτς θέλοντας να κόψουν την όρεξη στους ενδιαφερόμενους. Στο εξωτερικό αυτή η λεπτομέρεια, η σοβαρή λεπτομέρεια, η δέσμευση αυτή παραλείπεται στα δημοσιεύματα. Χθες μάλιστα η Ισπανία τώρα στο Ρεν 24 θα λένε με 7 εκατομμύρια, με 5 εκατομμύρια θα μας τον δώσουν. Πάντως οι Ισπανοί χθες επανήλθαν και μιλούσαν για το ενδιαφέρον της Ρεν και πόσο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του Πρίγιοβιτς. Κάτσε λίγο, 5 εκατομμύρια λες. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 2.200, έχει δώσει κανένα 1,5 στον Πρίγιοβιτς μαζί με το φόρο, άρα πάμε 3.700. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Σούξου μουξου ιστορίες, πάμε στα 4. Δηλαδή τι, να τον πουλήσω για 1 εκατομμύριο. Όχι, φίλε. Και το timing παίζει ρόλο. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Ναι. Και το καλοκαίρι, την ίδια κουβέντα κάνουμε. Όχι, εκεί θα ξέρεις. Έχεις πάρει πρωτάθλημα, δεν έχεις πάρει πρωτάθλημα. Άλλες συνθήκες το καλοκαίρι, ναι, σαφώς. Και χρόνος για να βρεις και άλλους. Άλλους. Πάμε παρακάτω. Αυτά με τον Πρίγιοβιτς. Να δούμε σήμερα τι δημοσιεύματα θα βγουν στη δημοσιότητα αναφορικά με τον Σέρβο επιθετικό και πάμε και στον Μάρκο. Δεν κάνουμε ένα site Πρίγιοβιτς 24. Πρίγιο 24. Ναι. Δεν θα πουλήσει. Γιατί όχι. Μέχρι το καλοκαίρι λες. Ναι, δεν θα πουληθεί τώρα. Υπάρχει δέσμευση. Τι να. Λοιπόν, και πάμε στον Μακ, ο οποίος, όπως το συνηθίζει, κατέγραψε έτσι τις σκέψεις του μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας. Λίγο αργά θυμήθηκε. Ο συνάδελφος, ο Σλοβάκος Γιάννης Γιαννούλης, δηλαδή, αυτό λέω. Είναι, κοίταξε, στο εξωτερικό συνηθίζεται να το κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουν να γράφουν οι ποδοσφαιριστές, Ελένη μου. Ναι, πάμε παρακάτω. Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα blog όπως κάνουν στον ΕΣΑΚ. Ποιο το πιστεύω, νομίζω, .gr, τι. Όχι ρε παιδί μου, κάθε ένας να έχει τη δική του. Πες μου, έχεις δει ποτέ παίκτη να γράφει. Δεν έχουν ανθρώπους, ρε Σταύρο, που να πούνε 5 πράγματα μετά από κάθε μάτς και να τα ανεβάσουν. Ούτε οι μάνατζερ ξέρουν να γράφουν οι περισσότεροι, μην αγχώνεσαι, τζάμπα θα είναι.
Μπορεί να κάνουμε το γραμμική β.gr για να μπαίνουν εκεί οι τοποθετήσεις. Ο Μακ πάντως συνηθίζει να τοποθετείται μετά από κάθε μάτς. Τώρα το έκανε μετά το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, στο οποίο σαφώς και δεν αναφέρθηκε ούτως ή άλλως τι να πει κανείς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διαδικαστικού χαρακτήρα περισσότερο. Μίλησε για τις 100 συμμετοχές με κάποια καθυστέρηση βεβαίως, που συμπλήρωσε με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Μίλησε για το παιχνίδι που του έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη. Φαντάζομαι είναι πολύ εύκολο να το μαντέψετε. Με τον Πανετολικό. Μπράβο Σταύρο. Μπράβο Σταύρο. Λοιπόν, είναι αυτό με την Dortmund βεβαίως στη Γερμανία. Δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ, εύκολη. Εύκολη. Πρωταγωνιστής ο Ρόμπερτ Μακ. Ο Γλύκος πρωταγωνιστής. Και ο Γλύκος. Και τα δοκάρια. Και με τραυματισμό ο Γλύκος, έτσι. Ναι. Για μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι του. Μίλησε για το πρωτάθλημα και έτσι. Απίστευτος Ράφα έχει δημιουργήσει το site βλέπουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά.com. Μπείτε όλοι που μέσα. Εκπληκτικό. Λοιπόν, ναι, μίλησε για το πρωτάθλημα και τις πιθανότητες να το διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι εύκολο να έφερε ο Σλοβάκος. Συγχωρείτε. Αν κερδίσουμε όλα τα μάτς που μας απομένουν, θα είμαστε πρωταθλητές. Σαφώς και θέλουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί στο τέλος. Ο φίλος ο Φώτης λέει: αγωνιώ να δω κείμενο Ανατολάκη. Στη Βουλή να δεις, οπότε πιάνει το μικρόφωνο τι γινόταν. Παλιά. Παλιά, ναι. Πρόεδρος στην ΕΠΣ Πειραιά. Ο Ανατολάκης. Ελένη, έχουμε κάτι άλλο. Αυτά. Ωραία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι. Αυτά τα θέματα γύρω από τον ΠΑΟΚ. Τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, νομίζω δεν έχουμε αφήσει κάτι άλλο. Του Μουρέτου σε κρεμότητα για τις επόμενες ώρες. Είπαμε και για Κέρκυρα και για εκδρομές και για τον αγώνα. Μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ 4 το πρώτο βίντεο του Αζεβέδο με τα ασπρόμαυρα. Τι ΠΑΟΞάκι είναι αυτό, ρε. Πόσο ταιριάζει μπλούζα, ρε φίλε. Δεν γεννήθηκε για να τη φοράει. Γιατί έχει παίξει και στην Κορίνθιας. Κανέναν. Όχι στην πια, με ασπρόμαυρο στην Βοταφόγκο ήτανε. Στη Βάσκο τα Γκάμα. Να φοράει η φανέλα του ΠΑΟΚ και να μην του ταιριάζει. Ναι. Ποιον? Το Φρούντζα. Κάνας ξανθός είναι το ζευγό. Η ξανθή είναι. Ο Κνόλ. Ναι, αυτή. Δεν είναι. Αυτή είναι η ατέριαστη. Η ατέριαστη αυτή είναι. Δεν ξεχάσω την εικόνα του Κνόλ στο χοτέλ. Τι κλάμα ήταν. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. FM γράφτε κενό, αφήνετε μηνύματα στο 4526 για τις δικές σας απόψεις. Για τον Μολέντο, ένα ακόμα μήνυμα από φίλο για να το κλείσουμε. Ο μάνατζερ του Μολέντο δεν είναι και συνεργάτης της Ιντερνασιονάλ. Αν αυτό ισχύει, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει εύκολα γνώμη ο παίκτης χωρίς αντάλλαγμα. Τι χωρίς αντάλλαγμα, δεν είναι. Στον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα αλλάξει γνώμη για το καλοκαίρι και μετά. Το χωρίς αντάλλαγμα δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Τι χωρίς αντάλλαγμα. Ότι με αυτά που θα ζήσει και με τα ανταλλάγματα θα αλλάξει γνώμη. Πιστεύουν. Για το διάστημα μετά το καλοκαίρι. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη τον Παρασκευαίδη να μας μεταφέρει τις εξελίξεις στο handball αλλά και στο βόλι και εκεί με τα γραφικά θέματα ας πούμε ότι υπάρχουν. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροτές του Λίμπερο 107,4. Πάμε με το handball και με την απόφαση του τραυματοφύλακα του Γουργούμη να φύγει να υπογράψει στην Τουρκία σε ομάδα της Προύσας. Στον ΠΑΟΚ έμειναν με αυτό το στόμα, δεν το περίμεναν? Κοιτάξτε, αυτή την ώρα ο παίχτης στην ουσία και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος δεν φέρθηκε καθόλου σωστά σε ένα σύλλογο τον οποίος και του έδωσε την ευκαιρία να φύγει πρώτη φορά στο Βέλγιο, στο εξωτερικό και να αγωνιστεί και τον οποίο ξαναεμπιστεύτηκε και έφερε πίσω στη Θεσσαλονίκη και για τον οποίο έλεγε τα καλύτερα. Προχθές ο ίδιος ο τερματοφύλακας ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι έχει πρόταση από την Μπούρσα, από την ομάδα της Τουρκίας. Ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτό που τονίζουν από τον ΠΑΟΚ είναι ότι του εγγυήθηκαν ότι θα τον ανανέωσουν το συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια και μάλιστα τρέχανε και
τα συμβόλαια τους ώστε να υπογράψει ο παίκτης για τα επόμενα δύο χρόνια και να είναι εξασφαλισμένος και να νιώθει ακόμη πιο άνετος εδώ στην Θεσσαλονίκη και να παραμείνει στην ομάδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και την ώρα που ο ΠΑΟΚ είχε στο νου του για την ανανέωση του συμβολέου του, ο παίκτης αναχώρησε για την Τουρκία και υπέγραψε με την Μπούρσα. Αφήνοντας την ουσία στα κρύα του Λουτρού την ομάδα. Είναι τόσο καλός. Είναι καλός. Όταν είσαι στην εθνική ομάδα είσαι καλός. Ναι. Αυτή την ώρα και στην εθνική ομάδα είναι και ο Κωνσταντίδης, ο Κώστας. Εντάξει. Το θέμα είναι η κίνηση που έκανε ο αθλητής, μια κίνηση που δεν την περίμενε κανείς μέσα στο σύλλογο. Αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρωί ο κύριος Κατσαρής ζήτησε να ενημερωθεί και κάλεσε σε ραντεβού τον έφορο και τον γενικό αρχηγό της ομάδας. Mm-hmm. Και αυτός έξω από τα ρούχα του με την είδηση ότι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έφυγε χωρίς να ρωτήσει κανένα και σηκώθηκε και πήγε στην Τουρκία για να υπογράψει. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει τώρα? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Στις μεταγραφές του Χάτμπολ δεν είναι στο ποδόσφαιρο, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου. Ναι. Είναι μεν, αλλά θα εξηγήσω. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δηλαδή σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει και να αποκτήσει Έλληνα τερματοφύλακα. Ναι. Από εκεί και πέρα, μέχρι 31 Ιανουαρίου μπορεί να αποκτήσει είτε ξένο είτε κοινοτικό. Με δεδομένο όμως ο ΠΑΟΚ ότι έχει ξένο τον Βεσελίνοβιτς και τον Μπέγιοβιτς, δεν μπορεί να πάρει και τρίτο ξένο. Γιατί στο χάντμπολ οι ομάδες μπορούν να έχουν μέχρι δύο ξένους και όσους θέλουν κοινοτικούς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατέβει στο πρωτάθλημα να έχει στην εφτάδα πέντε κοινοτικούς και δύο ξένους. Μάλιστα. Αλλά τρίτο ξένο δεν μπορείς να αποκτήσεις. Επομένως στρέφουν την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις κοινοτικού ξένου αθλητή. Εντάξει, τα κουκιά είναι λίγα, αλλά θα πρέπει να βρεθεί άμεσα το καταστάτης του. Την ώρα που μπαίνουμε σε ένα 20ήμερο, πολύ καυτό για την ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι 21 του μηνός παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Αεροπό Έδεσας στην πρώτη αγωνιστική ουσιαστικά στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Σε τρεις μέρες μετά από εκεί το μάτς με τους Ερυθρόλευκους είναι το νοκάουτ παιχνίδι του Κυπέλου, που και αυτό θα είναι δύσκολο μέσα στην έδρα του Διομήδη Άργους. Καταλαβαίνετε ότι εκεί που ήταν όλα ήρεμα στον ΠΑΟΚ και η ομάδα κοίταζε μάλλον το πώς θα καταφέρει να τα απεξέλθει σε αυτά τα δυνατά παιχνίδια που έχει μέσα στον Ιανουάριο, ξαφνικά βρίσκεται με τη βλάβη στον τοίχο. Και επαναλαμβάνω, από τον ΠΑΟΚ αυτό που μεταφέρουν είναι ότι είπαν στον παίχτη, μη φύγεις, θα σε κάνουμε και δύο χρόνια ανανέωση του συμβολέου. Και εκείνος, ναι, όπως τουλάχιστον λένε από τον ΠΑΟΚ, σηκώθηκε και έφυγε. Πάμε στο Βόλεϊ, Γιάννη, και εκεί με τα γραφικά θέματα. Ένα με τον Βούλγαρο, αν έρχεται μέσα στην εβδομάδα. Με κεντρικό τι γίνεται. Δεν έχουμε πει για την υπόθεση του Λί. Δεν σε φιλοξενεύει τις τελευταίες ημέρες. Ο Γκιόν, αν συνεχίζει, πώς αλλάζουν τα θέματα, τα πράγματα, αν αλλάζουν. Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε για τον Ουσίκοφ ότι το Σάββατο που είναι 13 του μηνός και την Κυριακή 14 είναι, ναι, το Final Four του κυπέλου Βουλγαρίας. Μάλιστα. Ψάχνουμε ήδη live streaming για να μπορέσουμε να δώσουμε και στον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα από το ΠΑΟΚ 24 να μπει και να δει τον Βούλγαρο διαγώνιο. Ενδιαφέρον. Ναι, θυμίζω ότι ο παίχτης έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ προσύμφωνο, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από 15 Ιανουαρίου, ωστόσο όταν έφυγε από την Αργεντινή είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο για ένα μήνα στην Βουλγαρία και εκεί είχε υπογράψει ότι θα δώσει και το παρόν στο Final Four του Κυπέλου. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, με αυτά τα δύο παιχνίδια, εφόσον περάσει η ομάδα του στο τελικό, ολοκληρώνει την παρουσία του στην Βουλγαρία. Το θέμα είναι κατά πόσο θα προλάβει να παίξει με την Frischhafen στις 18 Ιανουαρίου, που είναι και το πρώτο κομβικό παιχνίδι στο Champions League για τον ΠΑΟΚ, που από εκεί θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ να προσπαθεί να μαζέψει τους βαθμούς για να περάσει τουλάχιστον ως καλύτερος τρίτος. Να δούμε πώς θα τα πάει και ο διαγώνιος. Δεν αποκλείεται και να βρεθεί και άνθρωπος του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία για να δει από κοντά τον Ουσίκοφ. Από εκεί και πέρα ο David Lee δεν έπεσε ποτέ από τις 50 με 55.000 ευρώ που ζητούσε για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Στον δικέφαλο του Βορρά θεωρούσαν αυτό το ποσό υπερβολικό, με δεδομένο ότι τους τελευταίους 6 μήνες ο Αμερικανός έχει παίξει μόνο σε δύο παιχνίδια στην Αμερική για να προβάλλουν καλύτερα το άθλημα και το πρωτάθλημα τους. Διοργανώνουν μίνι τουρνουά πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, 3-4 τουρνουά. Είχε παίξει σε ένα τουρνουά από αυτά δύο μέρες. Αυτή ήταν δηλαδή η αγωνιστική του, έτσι, τα παιχνίδια που έδωσε σε 6 μήνες, στους τελευταίους 6 μήνες. Γι' αυτό το λόγο και ο ΠΑΟΚ δεν έδινε αυτά τα λεφτά, παρότι ήξερε την αξία του παίχτη. Από εδώ και πέρα
Τα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ένα σενάριο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στην επιλογή του Λούκας Ραγκέλ, που δεν γνωρίζει κανείς όμως πόσα θα ζητήσει η ρωμανική ομάδα στην οποία αγωνίζεται τώρα για να τον αφήσει. Mm-hmm. Αλλά την ίδια ώρα το πρόβλημα με τον Ραγκέλ έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει παίξει με την Καλέτη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, mm-hmm. άρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Άλλοι δηλαδή, κεντρικοί δεν υπάρχουν. Τώρα μου θυμίζεις άλλες ομάδες που. Άλλοι κεντρικοί δεν υπάρχουν στον κόσμο. Στον κόσμο υπάρχουν οι κεντρικοί, αλλά μήνα Ιανουάριο να αφήσει κεντρικός που τα πηγαίνει καλά την ομάδα του για να αφήσει. Μα δεν ψάχνεις από τον Ιανουάριο κεντρικό, από πιο νωρίς ψάχνεις. Δεν ψάχνεις κεντρικό. Κάτι μου θυμίζει αυτό, γι' αυτό το. Δεν ψάχνεις πιο νωρίς. Όχι. Από το Δεκέμβριο, ναι, όχι τόσο όμως πιο νωρίς. Ναι, και έχεις βρει μόνο το Λίγκ και το Ραγκί, αυτούς που ξέρεις. Αυτούς που ξέρεις. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις και ενός Βέλγου και ενός Ουκρανού. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αποφασίσει ότι θα πάει να πάρει το Ραγκέλ. Μπορεί να αποφασίσει ότι θα πάει να πάρει τον Βέλγο που υπάρχει στη λίστα. Μπορεί να αποφασίσει να μην πάρει κεντρικό και να πάει στην παραμονή του Μαρτίνες και να συνεχίσει με τέσσερις ακραίους. Και αυτό είναι ένα σενάριο, αν δεν βρει κάτι καλό. Είναι και αυτό ένα σενάριο, ε. Ναι. Να δυναμώσει δηλαδή στις άλλες θέσεις, ας το πούμε έτσι. Και... να βρουν περισσότερη χημεία Μαρτίνες, Κουμεντάκης και Σαφράνοβιτς και να προσπαθήσει να δέσει την ομάδα πάνω σε αυτούς. Καλό ακούγεται και αυτό. Καλό ακούγεται. Αν και δεν ξέρω και βέβαια πολλά. Να μην... το αρχικό θέμα, Δημήτρη, είναι να πάει καλά ο διαγώνης. Σωστό, σωστό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ο φετινός με σεπέδα θα το παίρνει με κλειστά μάτια. Υπερβολές. Ναι, ναι. Υπερβολές τι αξίζει, Σταυρό. Ο σεπέδα έχει 27 και 28 πόντους. Πολύ καλός είναι ο Ολυμπιακός, φιλάς. Θες και κεντρικό καλό. Η μόνη δύναμη του Σταύρο είναι στο σερβίς και στο φιλέ. Εκεί που υστερήσεις εσύ, ε. Έχει ένα φιλανδό διαγώνι ο οποίος παίζει με τις μέρες του. Αφού για να καταλάβετε, στα τελευταία 3-4 παιχνίδια είδαμε να βάζει ο Ολυμπιακός το Ζουπάνι ως διαγώνιο. Αρκετές φορές στην αλλαγή. Ο οποίος Ζουπάνι είναι ο δεύτερος διαγώνιος του Ολυμπιακού και τον οποίο τον πήρε, είναι πρωταθλητής στο beach volley. Ναι. Γιατί δεν είναι κακό είναι το beach volley. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά ένας αθλητής beach volley δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ενός αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο. Από αυτή την έννοια. Εγώ νομίζω ότι είναι εξίσου δύσκολο το beach volley. Δύσκολο είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Γιατί εκεί έχεις να κάνεις με δύο παίκτες, εδώ έχεις να κάνεις με 7. Σωστό. Είναι πιο εξειδικευμένο και άλλο πράγμα. Δηλαδή στους πασαδόρους οι ομάδες είναι εισάξιες. Στους ακραίους είναι εισάξιες. Στο διαγώνιο παίζεται αυτή την ώρα. Θα δούμε. Και ο Ολυμπιακός υπερτερεί στο σερβίς και στο φιλέ. Βέβαια. Γιατί και, εντάξει, είδαμε και στο παλατάκι το παιχνίδι, ήταν πολύ δυνατό στο φιλέ πάνω. Ναι. Ωραία, άρα και εκεί περιμένουμε. Έχουμε κάτι άλλο, Γιάννη? Απλά νομίζω ότι... Βόλιο ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο, έτσι, ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Σάββατο με την Παναχαϊκή, δεν θα παίξει ο Σακόγλου που θα ακολουθήσει δύο εβδομάδες σε θεραπεία για το πρόβλημα που έχει στο γαστροκνήμιο. Από εκεί πέρα ο Σαφράνοβιτς... Είδες όμως μια και το είπες. Ναι. Τι ωραία νοοτροπία ενός παίχτη, η οποία όταν τη δείχνεις πάντα κερδίζεις. Ο Γκιόν ενημερώθηκε πριν από κανένα μήνα. Πόσο πάει τώρα πλέον? Ο Γκιόν ενημερώθηκε από τα μέσα Δεκεμβρίου. Ναι. Αρχές Δεκεμβρίου. Και παρόλα αυτά το πάλεψε, έμεινε. Πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα παιχνίδι και τώρα επειδή είναι τόσο συνεπής, μπορεί να κερδίσει και παραπάνω συμβόλαιο. Μα από την ώρα που ενημερώθηκε ότι, ότι θα φύγει, είναι ο πρώτος σκόρερ στα τελευταία 5 παιχνίδια της ομάδας. Θα του βγει σε καλό. Θα του βγει σε καλό. Ναι. Είναι μια επιβράβευση που την κερδίζει. Ο Σαφράνοβιτς πώς είναι το που λένε μου? Ο Στάροβιτς. Ο Σαφράνοβιτς. Α, ο Σαφράνοβιτς τις ενοχλήσεις στη μέση γενικά τις είχε και φέτος και πέρσι. Δεν είναι κάτι που προβληματίζει τον ΠΑΟΚ. Απλά με δεδομένο ότι η Παναχαϊκή είναι τελευταία στη βαθμολογία με 2 βαθμούς, δεν θα τον έχει στο ρόστερ το Σάββατο, ούτως ώστε λίγο να τον ξεκουράσει για να του δώσει μερικές ανάσεις. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ένας φίλος περιμένει και πιέζει για σχόλιο για την ΚΕΔ και την ιστορία αυτή με την καταγγελία της ΠΑΕ Πλατανιάς. Η ΚΕΔ κατήγγειλε την ΠΑΕ Πλατανιάς, η οποία έβγαλε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας μισθοφόρους και κάπως αλλιώς συγκεκριμένους διαιτητές. Είχε δικαίωμα η ΚΕΔ να προχωρήσει αυτή την ενέργεια. Το θέμα είναι που θέτουν όλοι και σωστά το θέτουν, γιατί δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο για άλλους χαρακτηρισμούς
διατητών των διεθνών κυρίως, αλλά και συγκεκριμένων διαιτών, ειδικά από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και πιο συγκεκριμένα από δηλώσεις τελεχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέγεται. Δυστυχώς για άλλη μια φορά είναι βέβαιο και αποδεικνύεται ότι εύκολα τα βάζεις με μια μικρή ομάδα, αλλά τώρα που έγινε κάτι τέτοιο δεν θα έχουν άλλη δικαιολογία. Την επόμενη φορά που θα υπάρχουν δηλώσεις, δυσφήμιση, χαρακτηρισμοί, αυτά τα μειωτικά σχόλια για οποιονδήποτε Σιδηρόπουλο κτλ. Κτλ, σαφώς θα πρέπει να παρέμβει η ΚΕΔ, όπως έκανε με τον Πατανιά. Λοιπόν, άλλος φίλος για τον Μελισανίδη γράφει και προφανώς εννοεί τις ατάκες του Μελισανίδη χθες στην κοπή πίτα της ΠΑΕΑΕΚ, που για να τονώσει την ομάδα του, τους είπε ότι ξέρω καλά το ποδόσφαιρο, το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι τα αποδυτήρια, και είμαι βέβαιος ότι εμείς έχουμε τα καλύτερα αποδυτήρια από όλους, γι' αυτό είμαστε φαβοροί για το πρωτάθλημα, κάπως έτσι το έθεσε. Και βέβαια μίλησε με υπονοούμενα για τους άλλους δύο, ότι με μεθόδους έτσι νεοπλουτίστικες προσπαθούν εκείνοι να πάρουν το πρωτάθλημα, εμείς όμως έχουμε τα καλύτερα αποδυτήρια. Είναι σαν να απαντάει ο Μελισανίδης και στις κατηγορίες πολλών φίλων της ΑΕΚ ότι εκείνος δεν βάζει πολλά λεφτά, και απαντάει ότι εμείς έχουμε τη γνώση, έχουμε τα αποδυτήρια και άλλοι είναι νεόπλητοι που το παίζουν με τα λεφτά κτλ. Εντάξει, θα κριθεί στην πορεία και στους αγώνες. Αλλά πράγματι η ΑΕΚ έχει μια καλή οργάνωση, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει μια σταθερότητα. Αυτό είναι και το πλεονέκτημά της, νομίζω ότι δεν το αρνείται κανείς, και γι' αυτό είναι και ψηλά στη βαθμολογία. Γιατί ποιοτικά μάλλον υστερεί σε σχέση με τους άλλους δύο. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο, με φουλ επίθεση, με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη. Από τώρα μέχρι και τις 3 για όλα τα νεότερα, κυρίως γύρω από τον ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι με ΠΑΟΚ 24, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.